Πάμε στα Μέγαρα, στον αγαπημένο συνάδελφο τον Νίκο τον Νικόλιζα. Ξέρετε τα φιστίκια Αιγίνης, δεν ξέρετε τα φιστίκια Μεγάρων. Σε έναν υπέροχο τόπο, βλέπουμε ήδη τον καρπό, βλέπουμε τον Νίκο. Καλημέρα Νίκο, συγγνώμη και για την καθυστέρηση, βγήκαμε λίγο εκτός σήμερα. Καλημέρα. Αλίμονα, η επικαιρότητα τρέχει πάντα. Θέλω ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ που μας δίνεις την ευκαιρία σαν Μέγαρα να διαφημίσουμε αυτό το ωραίο προϊόν που είναι το superfood και ο θησαυρός των Μεγάρων. Θέλω να σου πω ότι η Αίγινα μπορεί να έχει το όνομα, αλλά εμείς έχουμε τη χάρη. Δηλαδή, οι Αιγινίτες παίρνουν από εμάς φιστίκια, γιατί στην Αίγινα δυστυχώς τα φιστίκια έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ. Οι φιστικές έχουν ξεραθεί περισσότερες. Με αποτέλεσμα, από το 1993 να έχουμε εμείς την ονομασία, την επίσημη ονομασία, και λιφωτό φιστίκι Μεγάρων. Μάλιστα. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι παράγουμε περίπου στους 2.000 τόνους. Μεγάλη ποσότητα. Ναι, αρκετά μεγάλη ποσότητα και πιστεύω ότι στα επόμενα 10 χρόνια τα Μέγαρα θα κυριαρχήσουν στο κελιφωτό φιστίκι σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτή τη φάση που τα βλέπουμε τώρα, Νίκο, πού είναι, πότε είναι η συγκομιδή? Τα βλέπουμε τώρα πράσινη αγουρά. Θεέ μου, τα βλέπεις τώρα όπως τα βλέπεις τώρα τα φιστίκια εδώ. Είναι λίγο πριν ξεκινήσει να μεγαλώνει η ψύχα μέσα, η γουλιά που λέμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αυτό τον καιρό, χρειάζεται ο παραγωγός να είναι από πάνω από τα φιστίκια, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μύκητες. Είναι ευαίσθητο σαν είδος το φιστίκι, και πρέπει να είσαι από πάνω για να προσπαθήσεις να προλάβεις την ψήλα. Αν βρέξει πρέπει απευθείας να ραντίσεις, γιατί υπάρχει μελάνωση και άρα καταστράφηκε η σοδειά. Πρέπει με λίγα λόγια από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο που μαζεύονται τα φιστίκια να είσαι πάνω από το προϊόν αυτό. Γιατί δεν σου κρύβω ότι κάθε παραγωγός πιστεύει στο προϊόν του και πρέπει να είσαι από πάνω για να πάρεις τη σοδειά, η οποία ανέρχεται σε μερικές χιλιάδες ευρώ, έτσι, για τον κάθε παραγωγό. Σίγουρα. Σε βγάζει από πάρα πολλά διέξοδα σαν προϊόν το φιστίκι. Απλά είναι πολύ ευαίσθητο. Και όσοι έχουν δοκιμάσει ξέρουν ότι το φιστίκι Μεγάρων και ποιοτικά είναι πάρα πολύ ψηλά. Όχι μόνο δηλαδή η επωνυμία, αλλά και η ποιότητα είναι. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Εγώ τα προηγούμενα χρόνια έδινα σε έναν έμπορο, ο οποίος έδινε στα νησιά, σε Σαντορίνη, σε Μύκονο κλπ. Για 2 χρόνια δεν έδωσα σε αυτόν τον έμπορο, γιατί τα πήρε κάποιος άλλος. Σας πληροφορώ ότι πέταξε το φιστίκι που είχε πάρει από άλλες περιοχές, για το λόγο ότι δεν το έτρωγαν οι Σαουδάραβες και αυτοί που πήγαιναν στα μεγάλα νησιά κλπ. Δεν τους άρεσε. Άρα ήρθε και σε ξαναβρήκε. Και ήρθε και με ξαναβρήκε. Άρα έχουμε ένα τρομερό μικροκλίμα εδώ στην περιοχή. Μπράβο. Νίκο, σε χαίρομαι, γιατί είσαι ένας βιοπαλαιστής, είσαι μέσα σε όλα. Είσαι ένας δημοσιογράφος που χρόνια αγωνίζεται και αναδεικνύει πολύ ωραία θέματα και προσωπικότητες μεγάλες. Αγαπάς τον τόπο σου, δεν τον αφήνεις, αγαπάς τη γη και δεν είσαι τώρα εκεί από θεωρία, είσαι από πράξη. Είσαι μέσα στο χωράφι σου και το δουλεύεις. Ο πατέρας μου είχε βάλει το 1972 500 φιστικές και εγώ τις έχω κάνει τώρα σχεδόν 1000. Δηλαδή τις έχω διπλασιάσει μαζί με την αδερφή. Θα είναι πολύ περήφανος από εκεί ψηλά που σε κοιτάει, Νικόλα. Ναι. Και θέλω να σας πω, όποιος συνεργάτης περάσει από τα Μέγαρα, και μακάρι να έρθεις και εσύ με όλη την εκπομπή και τον Νίκο και τα παιδιά σου, να σας δώσω φιστίκια φάτα από τα δικά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, φίλε. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Έχετε, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε.